Εντυπωσιακά είναι για μία ακόμη φορά τα δημοσκοπικά δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την αποδοχή του έργου και του προσώπου του Δημήτρη Καμπόσου. Είναι χαρακτηριστική η μέτρηση της εταιρείας δημοσκοπήσεων Alco που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Super για το Δήμο Άργους Μυκηνών. Τα ποσοστά που δίνουν οι πολίτες στο Δήμαρχο Άργους Μυκηνών και την δημοτική του παράταξη ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Έχουμε μια ιδιαίτερο θετική εικόνα για τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Καμπόσο, με 58% θετικές γνώμες έναντι μόλις 25% αρνητικών γνωμών. Αυτό το 58% έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία από τη στιγμή που ο κύριος Καμπόσος είναι δήμαρχος. Χειρίζεται δηλαδή την τοπική εξουσία στο Δήμο και συνεπώς θα μπορούσε να έχει και αυξημένη φθορά λόγω ακριβώς του ότι διοικεί, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει στη συγκεκριμένη έρευνα. Από εκεί και πέρα έχουμε θετική γνώμη για τον κύριο Δαμούλο, 38% οι θετικές αξιολογήσεις για το πρόσωπό του, 6% μόνο οι αρνητικές, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό που τον γνωρίζει ως όνομα, αλλά δεν αισθάνεται ότι ξέρει τόσο καλά τι κάνει ώστε να τον κρίνει. Και ακολουθούν ο κύριος Μαλτέζος, ο οποίος φαίνεται να διχάζει την τοπική κοινωνία, έχει 28% θετικές κρίσεις, αλλά σχεδόν ίσο 27% είναι και το ποσοστό των αρνητικών κρίσεων προς το πρόσωπό του. Το κλασικό ερώτημα, ποιον οι δημότητες του Δήμου Άργους Μυκηνών θεωρούν ως τον πλέον κατάλληλο για να εκλεγεί δήμαρχος. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο οι απαντήσεις ήταν αυθόρμητες. Δεν υποδείξαμε ονόματα, ακριβώς γιατί απέχουμε πολλούς μήνες ακόμα από τις εκλογές και δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι τελικώς θα είναι οι υποψήφοι. Όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, υπάρχει ένα ευρύτατο προβάδισμα του Δημάρχου. Ο κύριος Καμπόσος συγκεντρώνει το 50% των προτιμήσεων. Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση, με 12% ο κύριος Μαλτέζος και ο κύριος Καρούζος. Η ανάλυση έγινε από τον πολιτικό αναλυτή και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Alco, Κώστα Παναγόπουλο, και καταγράφει την υπεροχή του Δημήτρη Καμπόσου τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικείμενη εκλογική μάχη, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα της καθημερινότητας και της παραγωγής έργου. Η συνολική λοιπόν εικόνα της έρευνας αποτυπώνει μια σαφέστατη πολιτική κυριαρχία του εν ενεργεία Δημάρχου, του κυρίου Καμπόσου. Μια κυριαρχία η οποία βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία. Στο έργο που έχει πραγματοποιηθεί, το οποίο αξιολογείται ιδιαίτερο θετικά, στις θετικές κρίσεις για το πρόσωπό του, άρα στην προσωπική του παρουσία και στην προσωπική του απήχηση, και τρίτον, στο γεγονός ότι η παρουσία και το έργο του αναγνωρίζονται διακομματικά από όλους τους πολιτικούς χώρους. Σε αυτή την διάσταση και την εικόνα, ο Δημήτρης Καμπόσος για μία ακόμη φορά ευχαρίστησε τους δημότες. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Γιατί πραγματικά προσμέτρησε όλα αυτά που έχουμε κάνει. Προσμέτρησε όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, αλλά η λήψη των χρημάτων από την κεντρική σκηνή, από το κράτος δηλαδή, που δεν ήρθαν, και αυτά τα μέτρησε και μας έχει δώσει την ανοχή του για άλλη μια φορά με πολύ μεγάλα ποσοστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε αταλάντευτα να παράγουμε έργο. Σας ευχαριστώ πολύ.